πάντοτε νυν και ήγες εις αιώνας των αιώνων. Μορφήν αναλλοιώτος ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεός κατουσία αν πολιές πλάκνε Κύριε. Και νόμων εκπληρών περί το μην σε λύση καταδέχει σαρκική όπως πάψει στα σκιώδη και περιέλει στο κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη σύ, δόξα τη ευπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγια στην καταβάση σου. Τη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός. Και του Υιού. Και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησο και σώσον ημάς. Αμήν. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να είστε πάντα. Καλώς ήρθατε στην σημερινή πρωτοχρονιά. Για ησυχία λίγο. Πρωτοχρονιάτικη πίτα. Να καλωσορίσουμε τον Κύριο Δήμαρχο, τον Παπαχώτη μας, τους αντιδημάρχους, τους φορείς του χωριού, τον κύριο Καπέλο τον Γιώργο, που είναι πάντα κοντά μας. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, με υγεία και ό,τι καλύτερο για τον καθένα. Καλή χρονιά και από μένα, χρόνια πολλά. Υγεία πάνω απ' όλα αυτό που είπε και ο Πρόεδρος. Παπα Φώτη, ευχαριστούμε για αυτά που μας κάνεις εδώ συνέχεια. Εγώ αυτό που ήθελα να σας πω, αγαπητοί συνδημότες χωριανοί, να το πω έτσι, έχουμε μια άψογη συνεργασία τα 4,5 χρόνια αυτά με τον Πρόεδρο και με το Συμβούλιο του και την Μαρία και τον Κώστα. Ο Νίκος, να ξέρετε, είναι από τους Προέδρους που όντως ξεχώρισαν αυτήν την θητεία. Είναι από τους καλούς Προέδρους. Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με εμάς όλους, δεν λέω ότι φτιάξαμε πολλά ή και ο Νίκος προσπάθησε και μόνος του πολλές φορές. Λέω ότι θα δημιουργήσουμε πολλά, έχουμε προγραμματίσει, θα τα δείτε, θα σας τα αναλύσει ο Πρόεδρος εδώ και τυχοκολλημένα. Κάναμε, όχι πολλά, θα κάνουμε περισσότερα και ίσως και μέχρι τις εκλογές θα δείτε αρκετά πράγματα στο χωριό. Αυτό που είναι περισσότερο, η νέα διοίκηση, να ξέρετε, δεν είναι μόνο για τα έργα. Θεωρώ ότι είχαμε μια ήσυχη θητεία και αν και είχαμε πολλά προβλήματα, και το ξέρετε εδώ οι χωριανοί, με τις καταπτώσεις και με αυτά τα πράγματα και κρίμα στους ανθρώπους που πάθαν τις ζημιές και ακόμη δεν μπορούμε να τους τακτοποιήσουμε οικονομικά, δεν είναι θέμα δικό μας, είναι και της πολιτείας και δικό μας. Είστε τυχεροί που έχετε δύο ανθρώπους εδώ που ήταν κοντά στον Πρόεδρο και σε μένα, και τον Χρήστο τον Άκου που είναι Δημοτική Σύμβουλη και τον γαμπρό σας του Γιάννη τον Καντήλη, τον Χρήστο τον Μπακάλι, που έτρεξαν για το χωριό και θα σας τα πει ο Πρόεδρος αυτά. Και να ξέρετε, εμείς σαν δημοτική ομάδα και εγώ σαν δήμαρχος είμαστε υπέρ της αποκέντρωσης. Και αυτό το κατάλαβαν όλοι οι Πρόεδροι και οι 43. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, είπαμε, δώσαμε στον Πρόεδρο εξουσία αυτή που μας δίνει ο νόμος. Να φανταστείτε, δεν είχαν σφραγίδα την προηγούμενη τετραετία. Ένα πιστοποιητικό έπρεπε να πας στην πύλη να τους σφραγίσεις. Εμείς δώσαμε και κάποια χρήματα τους Πρόεδρους, αυτό το 500 και τελευταία χρονιά το χιλιάρικο. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα είναι μεγαλύτερες εξουσίες στην τοπική κοινότητα, σε όλες, τουλάχιστον αυτό μας δείχνει ο νέος νόμος, ότι θα έχουν κάποια μικρή εξουσία παραπάνω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ο Πρόεδρος θα σας τα πει αναλυτικά τι κάναμε. Να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον Πρόεδρο και τον Κώστα και τη Μαρία που όντως δουλέψανε. Έτσι, και πιστεύω, Πρόεδρε, να είσαι ικανοποιημένος από τον Δήμαρχο. Και αν αναλώσουμε κάποιες φορές, και καλά κάνουν οι Πρόεδροι και ειδικά ο Νίκος ήταν απαιτητικός πολύ και χαλάσαμε και τις καρδιές κάποιες φορές. Αλλά εντάξει, για το συμφέρον του χωριού. Έτσι.
Αν σε στενοχωρήσε καμιά φορά, να με στενοχωρήσει. Να με συγχωρήσει. Καλή χρονιά, καλή χρονιά σε όλους. Υγεία. Τώρα θέλω να κάνω έναν απολογισμό. Τα 4 χρόνια. Καθίστε. Έναν απολογισμό τα 4 χρόνια που περάσαμε μέχρι τη στιγμή. Τα 4 χρόνια που περάσαμε μέχρι τώρα. Γιατί έχουμε ακόμα μέχρι το Σεπτέμβριο μπροστά μας και θα γίνουν και άλλα πράγματα. Θα περιμένετε λίγο και μετά την. Σε 5 λεπτά τελειώνει. Γιατί θα. Ξεκινήσαμε με τη συντήρηση και τσιμεντόστρωση και περίφραξη την πηγή στην Κούρα. Την καθαρίσαμε, είναι ήδη σίγουρη, δεν υπάρχει θέμα με το νερό. Έργο της ΔΕΙΑ. Ασφαλτόστρωση από γήπεδο έως οικία Βυσσαρίων Πατέρα. Ασφαλτόστρωση από Βρύση Αλόνια έως οικία Γιαννή Αντώνιον. Ηλεκτροφωτισμός 300 μέτρων από οικία Παπαγιανόπουλο Νικόλαο έως Πατσούρα Αχιλέα και Νάκο Γεώργιο. Τοποθέτηση μεταλλικών προστατευτικών κυκλειδωμάτων ή μπάρες όπως λέγονται στην απλή γλώσσα. Από γέφυρα Πανάγου Γεώργιο έως Κούτσικο Παρασκευή. Τοποθέτηση μεταλλικών προστατευτικών και κλειδωμάτων πάλι από οικία Τασερέλη Ευάγγελο έως Γιανακόπουλο Ηλία. Κατασκευή μεταλλικών πλαισίων στηριγμάτων στους κάδους απορριμμάτων όπου ήταν αναγκαία των αριθμών 11. Συντήρηση στις Ποτίστρας στη θέση Καρά, στη θέση Πολίτσα και της πηγής αυτής και στη θέση Κεραμίδα. Κατασκευή οχετού 20 μέτρων επί της οδού Πατσούρα Αχιλέα, έργο της ΔΕΙΑ. Τσιμεντόστρωση επί της οδού Προφήτη Ηλία. Κατασκευή φωτισμού στην κεντρική πλατεία του χωριού. Κατασκευή πρόσθετων κάγκελων στη γέφυρα Μιτσάκη, πλατεία Αγιασμού. Κατασκευή κάγκελων στα σκαλοπάτια επί της οδού Δόκα Αχιλέα. Κατασκευή οχετού επί της οδού Βαΐο Ελευθέριο 20 μέτρων, έργο της ΔΕΙΑ. Κατασκευή οχετού επί της οδού Μιτσέκη Αγορίτσα και Γιάννη Στέφανο. Και αυτό έργο της ΔΕΙΑ. Θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί το τονίζω. Κατασκευή φωτισμού από οικία Βαΐου Νικόλαο έως Λάπα Χρήστο και Μπακογιάννη Απόστολο. Κατασκευή φωτισμού από πλησίων οικίας Βασιλείου Ζορμπά έως Παπαγιανόπουλο Ελευθέριο. Ασφαλτόστρωση από οικία Χρήστο Λάπα έως Βαΐου Ελευθέριο. Όπως ήταν εφικτό να γίνει, δεν έγινε καλή δουλειά, δεν μπορούσε να περάσουν ούτε φορτηγά, ούτε μηχανήματα. Αυτό που έγινε καλύτερα δεν γινόταν. Καθάρισμα της κήτης του ποταμού της Αγίας Τριάδας, το λεγόμενο κλανόρεμα, το ποτάμι στη Μακαδέλα και το κεντρικό ποτάμι του χωριού, όπως και τη γέφυρα εδώ που στα Λόνια που ήταν εμπαζωμένη. Ένα έργο το οποίο κόστησε 15.000 ευρώ και είναι από την περιφέρεια Τρικάλων. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μιχαλάκη. Προστατευτικές μπάρες από θέση Αλπίνα μέχρι οικία Γιάννη Κώστα. Και αυτό έργο του Μιχαλάκη από την περιφέρεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τυχείο αντιστήριξης στη γέφυρα Αγιασμού. Συντήρηση και περίφραξη στις δεξαμενές Λάπα. Έργο της ΔΕΙΑ. Ασφαλτόστρωση στη διασταύρωση στο πάρκο της Θεούλας, το οποίο το έχουμε μετονομάσει σε πάρκο του Ασκληπιού. Τοποθέτηση 5 καθρεφτών σε επικίνδυνα σημεία. Ηλεκτροφωτισμός 70 μέτρων προς οικίας Μπορνόβας Καραβίδα Ελένη και Πόντο Χρήστο. Και επέκταση φωτισμού προς οικία Καρβούνα Σωτήριο 30 μέτρων. Κατασκευή οχετού 30 μέτρα επί της οδού Ραυτόπουλο Κωνσταντίνο, έργο της ΔΕΙΑ. Κατασκευή ξύλινο κιόσκι στο πάρκο Τσαβαλιάρη. Ασφαλτόστρωση από οικία Κανδύλη Σωτήριο έως Γιάννη Αντώνιο. Ασφαλτόστρωση από γέφυρα Αηλιά έως Καλκαντέρα Βιργινία. Ασφαλτόστρωση προς Μπακογιάννη Δημήτριο, είναι ένα κομμάτι εκεί πέρα το οποίο μας πήρε ο καιρός και δεν προλάβαμε να το ρίξουμε. Θα πέσει και αυτό μόλις μας το επιτρέψει ο καιρός. Είναι μαζί με την εργολαβία που έχω αναφέρει για τις ασφαλτοστρώσεις. Μετανομασία το πάρκο της Θεούλας σε πάρκο του Ασκληπιού, το οποίο σύντομα θα τοποθετήσουμε και πινακίδα.
κατασκευή βοτανικού κήπου αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτό το έργο. Το πάρκο αποβλέπει στην εκπαίδευση, στην ευαισθητοποίηση της πολιτικής ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής για τον Ασκληπιό και την Ιαλία. Όλα αυτά που προανέφερα είναι έργα τα οποία έχουν γίνει. Έχουμε άλλα τέσσερα έργα τα οποία είναι δρομολογημένα, δημοπρατημένα, τα οποία θα γίνουν, μόλις μας το επιτρέψει ο καιρός, στο άμεσο μέλλον. Είναι τσιμεντόστρωση με πλατίσκαλα και οχετό από το κάτω μέρος του δρόμου, από οικία Τσάμι Νικόλαο έως οικία Ντρίβα Θωμά. Είναι η περίφραξη και κατασκευή τείχου αντιστήριξη με κερκίδες από το πάνω μέρος του γηπέδου προς το δρόμο. Αυτά τα έργα είναι δημοπρατημένα, με το που θα μου το επιτρέψει ο καιρός θα ξεκινήσουν. Τώρα, άμεσα. Η ανάβλαση της κεντρικής πλατείας με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο 300.000 ευρώ, η οποία θα γίνει και αυτή στο άμεσο μέλλον, είναι 300.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την πλατεία της Πιαλίας και το Πολιομοναστήριο. Από τις τελευταίες κατολιστήσεις που γίνανε στο Δήμο Πύλης και την Πιαλία, δοθήκανε από το Υπουργείο Εσωτερικών 400.000 ευρώ για αντικατάσταση τεχνικών έργων οδοποιίας και ασφαλτοστρώσεων. 100.000 ευρώ έχουν απορροφηθεί για το χωριό μας. Έχουν προγραμματιστεί ασφαλτοστρώσεις και τεχνικά έργα με τις τεχνικές υπηρεσίες και πεζοδρόμηση από οικία Μαργαρίτας Μπορνόβα έως περιοχή Αλόνια. Αυτά θα γίνουν με τις 100.000 ευρώ που έχουμε απορροφήσει. Δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσουν και πότε, μπορεί και να μην τα προλάβουμε εμείς. Εγώ τα έχω δρομολογήσει, δεν θέλω να πω τα σημεία και τους δρόμους, γιατί μπορεί να είναι κάποιος άλλος εδώ πέρα εκείνη τη στιγμή και να κάνει τα δικά του, τις δικές του αλλαγές. Δεν θέλω να πω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Αυτά κάναμε στην τετραετία που διανύσαμε. Θέλω κάτι άλλο να ανακοινώσω. Προσωπικά θέλω να σας ανακοινώσω και επίσημα ότι δεν θα κατέβω στις προσεχές εκλογές ως υποψήφιος. Θα στηρίξω βεβαίως τον κύριο Δήμαρχο και την παράταξή του. Θα είμαι πάντα δίπλα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που συνεργαστήκαμε με τους αντιδημάρχους, με τις τεχνικές υπηρεσίες. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο Μιχαλάκη που με βοήθησε αρκετά να κάνω αρκετά πράγματα. Να ευχαριστήσω τους φορείς του χωριού για τη συνεργασία, τους συλλόγους όλους. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μπακάλη Χρήστο ως πρόεδρος της ΔΕΙΑ, γι' αυτό και το τόνιζα προηγουμένως, με βοήθησε πάρα πολύ και κάναμε πολλά και αρκετά έργα. Να ευχαριστήσω τους τοπικούς συμβούλους, τον κύριο Ντάκο Κώστα και τη Μαρία Τινίκου για τη συνεργασία και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και χωριανό μας, κύριο Νάκο Χρήστο, ο οποίος ήταν και αυτός πάντα δίπλα μου. Ό,τι έκανα δεν τα έκανα μόνος μου, τα έκανα με όλους μαζί. Και τέλος να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πύλης, τον κύριο Κώστα Μαράδα, για τη συνεργασία που είχαμε και για όλα όσα κάναμε. Και όπως είπε προηγουμένως και ο Δήμαρχος, αρκετές φορές ήρθαμε σε σύγκρουση. Ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και προπαντός τη γυναίκα μου που ήταν πάντα δίπλα μου και με στήριζε όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Πρέπει να βρει και το πρώτο το φλουρί, το κανονικό. Καλή επιτυχία. Χρόνια και χρόνια πολλά. Πάρτε όλοι. Εδώ δώσ' το παιδί εκεί. Κάνε φωτογραφία του παιδί. Κέρδισε το φλουρί να βγάλει τη φωτογραφία. Ναι, βγάλτε μια φωτογραφία του παιδί εδώ. Ωραία. Με το φλουρί. Νίκο. Κάνε το φωτογραφία του παιδί. Σήκωσε το. Σήκωσε το φλουράκι έτσι. Μπράβο, Παρσιά. Μπράβο. Μπράβο.